Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν νωρίς το απόγευμα οι δύο νεαροί Χανιώτες, σε βάρος των οποίων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για κατάχρηση σε ασέλγεια κατά συναυτουργία μετά την καταγγελία μιας 21 ετών Σουηδέζας. Η απολογία του στον ανακριτή ήταν μαραθώνια, με τον 23χρονο που αρχικά είχε συλληφθεί και τον 19χρονο που παρουσιάστηκε την περασμένη Τρίτη στις αστυνομικές αρχές να αποχωρούν δικαιωμένοι από τα γραφεία της εισαγγελίας Χανίων. Τόσο ο 23χρονος όσο και ο 19χρονος κλήθηκαν να περιγράψουν με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν έφυγαν μαζί με την 29χρονη από κλαμπ της πόλης για να τη συνοδέψουν στο κατάλημα όπου διαμένει στην περιοχή του Πλατανιά. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας από την Σουηδία, οι δύο Χανιώτες την οδήγησαν σε ερημική τοποθεσία στο Γιαράνι, όπου, όπως είπε, την βίασαν. Επιπλέον, η νεαρή γυναίκα από τη Σουηδία είχε καταγγείλει ότι δέχτηκε χτυπήματα στο πρόσωπο, καθώς και ότι ο 23χρονος την φωτογράφησε με το κινητό του τηλέφωνο ενώ ήταν μη γυμνή. Από την πρώτη στιγμή, ο 23χρονος που συνελήφθη λίγες ώρες μετά την καταγγελία της Σουηδέζας, αρνείται ότι την κακοποίησε σεξουαλικά και τόνιζε πως η συνέβρεση έγινε με τη θέλησή της, κάτι που ισχυρίστηκε και σήμερα απολογούμενος στον ανακριτή. Ο 19χρονος υποστήριξε πως δεν συνευρέθηκε ερωτικά με την κοπέλα. Και στους δύο πάντως επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Τους απαγορεύεται η έξοδος από την χώρα, υποχρεούνται να παρουσιάζονται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, ενώ στερούνται το δικαίωμα συμμετοχής σε συγκεντρώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.